Ευχαριστώ που μη φουτά. Με μια θερμή χειραψία που επιβεβαιώνει τη νέα εποχή στις σχέσεις Αθηνών-Πεκίνου, υποδέχτηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο πρόεδρος της Κίνας. Θερμά καλωσορίσματα προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό, κύριε Τσίπρα, να επισκεφτείτε την Κίνα. Ο Ξι Γινπίνγκ χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στη συνεργασία της Κίνας με την Ελλάδα. Έχετε σημειώσει σημαντικά επιτεύγματα κατά την επίσκεψή σας στην Κίνα, κύριε Πρωθυπουργέ, και πάντα η Κίνα θεωρεί την Ελλάδα ως ένα σημαντικό στρατηγικό εταίρο της Κίνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ελπίζουμε ότι μετά από το έργο της συνεργασίας των δύο χωρών μας στο λιμάνι του Πειραιά, να ενισχύσουμε, να προωθήσουμε τις διμερείς συνεργασίες μας σε όλους τους τομείς, ώστε να προωθήσει τις διμερείς σχέσεις να αναβαθμίσουν σε ένα νέο επίπεδο. Για ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς σχέσεις έκανε λόγο ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η επίσκεψη αυτή γίνεται 10 χρόνια μετά την έναρξη μιας στρατηγικής σχέσης συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες και σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός κύκλου επικοδομητικής συνεργασίας με τη συμφωνία για το λιμάνι του Πειραιά και την έναρξη ενός νέου κύκλου που πιστεύουμε ότι θα είναι ακόμα πιο επικοδομητικός καθώς ανοίγεται μια λαμπρή προοπτική συνεργασίας μπροστά μας. Σε μια περίοδο σύνθετη και δύσκολη για την παγκόσμια οικονομία, σε μια περίοδο εσωστρέφειας θα έλεγα για το δυτικό κόσμο, εσείς με το όραμά σας για την διασύνδεση της Ασίας με την Ευρώπη μέσα από την πρωτοβουλία One Belt, One Road, δίνετε μια νέα προοπτική σε παγκόσμια και περιφερειακή κλίμακα για την ειρήνη και την συνανάπτυξη. Στο περιθώριο της επίσκεψής του στο Πεκίνο, ο Πρωθυπουργός και η ελληνική αποστολή επισκέφτηκαν και ξεναγήθηκαν στο εντυπωσιακό ανάκτορο των αυτοκρατόρων της Κίνας, την αποκαλούμενη απαγορευμένη πόλη. Και εκεί δίπλα είναι ένα πάρκο και τώρα είναι, απομονωμένο, αλλά παλιά ήταν και μαζί με το παλάτι. Ανήκει στο αυτοκράτορα. Η αυτοκρατορική πόλη χτίστηκε από 200.000 εργάτες μέσα σε 16 χρόνια και καλύπτει μία επιφάνεια περίπου 7 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Και στις κολόνες και στο πάτο είναι δράκοντες. Και εδώ έρχονται σαν τελετές μου, έτσι. Έντονη θα είναι η ελληνική παρουσία στην απαγορευμένη πόλη, καθώς εγκαινιάστηκε από τον Πρωθυπουργό το μεικτό εργαστήριο του Ινστιτούτου Έρευνας της Κρήτης με το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Κίνας, όπου με τη βοήθεια της τεχνολογίας του λέιζερ γίνεται αναστήλωση των μνημείων στο Μουσείο του Παλατιού. This is made in China. Actually not. Because this is a Greek name. Θα ήθελα να επισημάνω επίσης για όσους δεν το δουν ότι το όνομα αυτού του κοινού εργαστηρίου σηματοδοτεί επίσης κάτι που φέρνει τους λαούς της Κίνας και της Ελλάδας κοντά, αφού το όνομα του εργαστηρίου είναι Νίκη, έχει εμπνευστεί από την πόλη Νίγια που βρίσκεται στο Γιουνάν, στη νότια Κίνα, η οποία σύμφωνα με ιστορικά δεδομένα που υπάρχουν είχαν εγκατασταθεί εκεί απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στο βιβλίο των επισκεπτών, ο Πρωθυπουργός σημείωσε: όταν η τεχνολογία γίνεται το μέσο συνάντησης δύο αρχαίων πολιτισμών και προβολή τους στο σήμερα, τότε δύο λαοί, δύο χώρες με παράλληλη πορεία και συνεισφορά στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, μπορούν να έχουν και σπουδαία κοινή πορεία στο μέλλον. Λίγο πριν να χωρίσει από το Πεκίνο για τη Σανγκάη, ο Πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των ηρώων του λαού στην πλατεία Τιανανμέν. Από την πλατεία Τιανανμέν του Πεκίνου, Γιάννης Φασουλάς για την ΕΡΤ.